Οι προσδοκίες είναι χαμηλές, καθώς τα πρώτα μηνύματα επισύουν πλέον τον κίνδυνο της ακυβερνησίας. Ο κύριος Σαμαράς έχει ταχθεί κατά των επαναληπτικών εκλογών, μιλώντας για κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας με δύο προϋποθέσεις: την παραμονή της χώρας στο ευρώ και την τροποποίηση των πολιτικών του μνημονίου. Η διαδικασία ξεκίνησε με την 20λεπτή συνάντηση των κυρίων Σαμαρά και Τσίπρα στη Βουλή, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση Σαμαρά λόγω των δεσμεύσεων που, όπως είπε, έχει αναλάβει στο πλαίσιο του μνημονίου. Οι προγραμματικές θέσεις του κυρίου Σαμαρά βρίσκονται στον αντίποδα του εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης της αριστεράς. Το σημαντικότερο, έχει υπογράψει το δεύτερο μνημόνιο και τα νέα επώδυνα μέτρα που αυτό προβλέπει από τις επόμενες κιόλας μέρες για τον ελληνικό λαό. Με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, όπως την κατονομάζει ο ίδιος, αφού οι υπογραφές και οι δεσμεύσεις του στο μνημόνιο δεν αποτελούν σωτηρία, αλλά τραγωδία. Από την πρώτη στιγμή ο κύριος Τσίπρας είχε επιμείνει σε κυβέρνηση αριστεράς. Πρωθυπουργό ευρείας αποδοχής από την κεντροαριστερά, χωρίς όρο για συμμετοχή στελεχών του στην κυβέρνηση, πρότεινε στον κύριο Σαμαρά ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πετώντας το γάντι τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Δημοκρατική Αριστερά. Ο κύριος Βενιζέλος μίλησε μάλιστα για επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, αλλά και για την ανάγκη να υπάρξει ένα μίνιμουμ προγραμματική σύγκληση. Σεβόμενοι απολύτως το γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον τρίτο κόμμα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε την τρίτη κατά σειρά ευθύνη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διακυβέρνησης της χώρας. Προηγείται η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και η ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε όμως ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που δηλώνουν φιλοευρωπαϊκές έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης ώστε να δοθεί λύση πρακτική, συγκεκριμένη και υπεύθυνη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, που έχει δηλώσει ότι δεν μένει απαθής μπροστά στο αίτημα να κυβερνηθεί η χώρα, συναντήθηκε με τον κύριο Σαμαρά και έκλεισε την πόρτα της συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όχι όμως και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς όταν μιλάμε για πρόταση προς τις προοδευτικές δυνάμεις, προφανώς συμπεριλαμβάνουμε τις δυνάμεις της αριστεράς και μια τέτοια πολιτική διάθεση υπάρχει για μας και με αυτή προσερχόμαστε. Περιμένουμε λοιπόν καθαρές και σαφείς προτάσεις και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Ο κύριος Κουβέλης πάντως έχει ήδη μιλήσει για την ανάγκη απαγκίστρωσης από το μνημόνιο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης. Το ΚΚΕ ενημέρωσε πως ο Αντώνης Σαμαράς επικοινώνησε τηλεφωνικά με την κυρία Παπαρίγα προκειμένου να συναντηθούν στο πλαίσιο των επαφών για το σχηματισμό κυβέρνησης, με την Γενική Γραμματέα του κόμματος να απαντά ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο συζήτησης για μια τέτοια συνάντηση. Αδιέξοδο υπήρξε και στην προσπάθεια επικοινωνίας της Λεωφόρου Συγκρού με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τα σενάρια περί επαναληπτικών εκλογών φούντωσαν αμέσως μόλις άρχισε να ξεκαθαρίζει το τοπίο της Επτακομματικής Βουλής, όπου σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 18,85% και 108 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,78 και 52 έδρες, το ΠΑΣΟΚ 41 έδρες με 13,18%, οι ανεξάρτητοι Έλληνες με 33 έδρες και 10,6%, το ΚΚΕ με 8,48% και 26 έδρες, η Χρυσή Αυγή με 21 έδρες και 6,97% και η Δημοκρατική Αριστερά με 6,11% και 19 έδρες. Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ μαζί συγκεντρώνουν 149 έδρες. Η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού με τη μορφή που πήρε το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνιστά ανατροπή πολιτικής, ήταν η πρώτη εκλογική αποτίμηση του ΚΚΕ. Το μεγαλύτερο μέρος των δυσαρεστημένων και ορκισμένων εργαζομένων και ανέργων υπέκυψε στη γενικευμένη προπαγάνδα ότι δεν μπορεί να γίνει ριζική αλλαγή ή ότι αυτή θα γίνει στη Δευτέρα παρουσία, ένα προσφυλές και επικίνδυνο για το λαό σύνθημα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε ο Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος στο σύντομο διάλογο που είχε με τον Κάρολο Παπούλια τόνισε ότι η κυβέρνηση συνεργασίας που συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο ολοκλήρωσε την αποστολή της. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία να διασφαλιστεί η σταθερότητα, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη προκειμένου να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια της ανόρθωσης της οικονομίας και να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού, αλλά αντιθέτως να δικαιωθούν και να αποδώσουν.